Μάλιστα, επειδή συζητούσαμε και τις προηγούμενες ημέρες για όλα αυτά τα ευτράπελα, αλλά και όλα αυτά τα παράδοξα τα οποία συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στην επικαιρότητα, ειλικρινά δεν ξέρω αν θα είναι για κλάματα ή για γέλια κάποιες καταστάσεις. Θα μιλήσουμε φυσικά για αυτό το πρωτόγνωρο, σίγουρα για τα ελληνικά δεδομένα, περιστατικό της αρπαγής απαγωγής του γυμνασιάρχη στο Εγίνιο Πιερίας, πραγματικά από τους 11 θεματοφύλακες που παραλίγο να είναι σωματοφύλακες, γιατί φύλαξαν το σώμα του ανθρώπου. Αυτοαποκαλούμενοι θεματοφύλακες. Αυτοαποκαλούμενοι θεματοφύλακες του Συντάγματος, λοιπόν. Ένα παράδοξο περιστατικό με ανθρώπους, με 9 άνδρες και 2 γυναίκες. Οι οποίοι τι κάνουν. Αρνητές, για να καταλάβει και ο κόσμος, αρνητές τι, αρνητές του κορονοϊού, του εμβολίου, δεν ξέρω τώρα. Τη λογική. Αρνητές τη λογική. Το περιστατικό έχει γίνει ως εξής. Έχουν πάει έξω από το σχολείο, έχουν πάρει με τη βία το γυμνασιάρχη, τον αναγκάζουν να μπει στο αυτοκίνητο, με τη βία του περνάνε χειροπέδες, φεύγουν και τον πάνε στο αστυνομικό τμήμα όπου τον παραδίδουν. Και εκεί ουσιαστικά, αν δεν κάνω λάθος, λένε ότι ο άνθρωπος αυτός κατάχρηση εξουσίας, κατάχρηση συντάγματος, κάτι προφανώς με όλα αυτά. Βασανίζεται τα παιδιά μας, του έλεγαν χαρακτηριστικά. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ο άνθρωπος φυσικά ήταν σε σοκ. Εφάρμοζε απλά τους νόμους ο άνθρωπος. Εφάρμοζε τους κανονισμούς και εφάρμοζε τις αποφάσεις για τα σχολεία. Και να ακολουθήσουμε. Μιλάμε για πρωτόγνωρες καταστάσεις. Θα ήθελα να πάρουμε έτσι μια εικόνα, να έχουμε μια εικόνα από τις τελευταίες δηλώσεις του γυμνασιάρχη, που φαντάζομαι ο άνθρωπος όταν βρίσκεται σε ένα σοκ ακόμα και πώς να μην είναι άλλωστε μετά από όλο αυτό το οποίο του συνέβη. Πάμε να το δούμε και να το σχολιάσουμε. Ήθελα να ζητήσω συγγνώμη πρώτα απ' όλα από εσάς τους ίδιους που δεν σήκωνα το τηλέφωνο, δεν το έκανα από αγένεια. Το έκανα επειδή ήμουν ψυχικά κουρασμένος και ήθελα να ησυχάσω. Λοιπόν, το απαράδεκτο γεγονός που συνέβη και την Παρασκευή δεν ήταν κεραυνός ενεθρία, ήταν το τελικό επιστέγασμα μιας συνεχόμενης πίεσης και απειλής που δεχόμασταν τόσο εγώ όσο και ο διευθυντής του γυμνασίου, του Λυκείου. Κύριε Χατζή, τι συνέβη ακριβώς, θέλετε να μας περιγράψετε? Λοιπόν, έρχομαι εδώ πέρα όπως ήρθα και σήμερα, αλλά τότε δεν ήταν κανένα αμάξι των συναδέλφων, ήταν όμως 10 αμάξια εδώ πέρα άγνωστα σε μένα. Εγώ κατάλαβα αμέσως, επειδή είχα την προηγούμενη ας πούμε εμπειρία, κατάλαβα ότι είναι από αυτούς. Ναι. Από τους θεματοφύλακες του Συντάγματος. Και κάνω αμέσως αναστροφή, γιατί πίστεψα ότι αυτή πιθανότατα να μου έκλεινε το δρόμο και να μην μπορούσα να φύγω. Παρόλο που είχα πληροφορίες ότι δεν ήταν μέσα ο διευθυντής, είπα να πάω λίγο προς τα μέσα για να διαπιστώσω πόσοι ήταν στο δικό μου το σχολείο. Ανεβαίνοντας στις σκάλες, είδα 10 περίπου άτομα να έρχονται προς τα μένα. Εγώ εντωμεταξύ είχα πάρει τηλέφωνο στην αστυνομία και ειδοποίησα ότι παρήσακτοι είχαν εισέλθει μέσα στο σχολείο και πριν την έξοδο, 2 μέτρα περίπου, με περικυκλώνουν. Μεταξύ τους συζητάνε ποιος είναι αυτός, είναι ο Χατζής κτλ. Μου λένε είσαι ο Χατζής. Ναι, λέω είμαι ο Χατζής. Και εκεί πέρα μου λέει συλλαμβάνεσαι. Λοιπόν, για ποιο λόγο τους λέω συλλαμβάνομαι? Λέει γιατί βασανίζετε τα παιδιά. Μου πιάνουν τα χέρια, του λέω αφήστε τα χέρια μου κάτω σας παρακαλώ. Μου τα ξαναπιάνουν. Εκεί πέρα έγινε πάλι. Επειδή δεν μπορούσε να κουμαντάρουν να πούμε, λέει στον άλλον βγάλει τις χειροπέδες. Και εκεί πέρα είναι που τα έχασα τελείως. Λέει τι είναι δυνατόν να μου βάλουν χειροπέδες? Θεώρησα ότι αυτό είναι προσβολή στην αξιοπρέπειά μου, στην προσωπικότητά μου, ότι μου στερούν άνθρωποι την ελευθερία μου χωρίς λόγο. Είναι τρελό αυτό το οποίο συζητάμε. Για να καταλάβουμε λοιπόν και να το κάνουμε λίγο εικόνα, το σοκ του ανθρώπου αυτού στα καλά καθούμενα, με το έτσι θέλω, στο χώρο εργασίας του. Με το έτσι θέλω. Σε μια σχολική μονάδα, σε ένα συγκρότημα για να λέμε και να ακριβολογούμε, γυμνάσιο και λύκειο, έρχονται, αρπάζουν με το έτσι θέλω. Και αυτοαποκαλούμενοι θεματοφύλακες, εν πάση περιπτώσει ρυθμιστές των πάντων, δεν ξέρω και εγώ τι, οι άνθρωποι αυτοί, τον συνέλαβαν, τον έδεσαν πιστάγκωνα και τον οδήγησαν στην αστυνομία. Επειδή συζητούσαμε αν μεταξύ αυτών των ανθρώπων που δεν ήξερα καν ποιοι βρίσκονται, διάβασα, δεν ξέρω αν κατά πόσο ισχύει, ότι 3, αν θυμάμαι σωστά, εξ αυτών ήταν και γονείς. Φυσικά. Παιδιών που φοιτούσαν στη σχολική μονάδα. Είναι τρελό όλο αυτό. Πηγαίνανε, να πούμε σε αυτό το σημείο, ότι γενικά είχαν και παραδείγματα. Δηλαδή, πηγαίνανε έξω από το σχολείο και ουσιαστικά είχε δεχθεί απειλές.
Ναι, με αυτό το έμβριο συνέβαιναν τέτοια περιστατικά. Αλλά πού να πάει το μυαλό σου με όλη αυτή την έκρηθμη κατάσταση, ότι θα φτάσουν άνθρωποι σε αυτό το σημείο. Ουσιαστικά, δεν είναι μόνο προσβολή αξιοπρέπεια. Είναι κατάλυση του συντάγματος, δικαιωμάτων σου. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Γιατί ό,τι και να έχει συμβεί, ο πολίτης έχει ακόμα δύναμη στα χέρια του. Μπορεί να το καταγγείλει. Μπορεί να το καταγγείλει στο Υπουργείο Παιδείας. Μπορεί να το καταγγείλει στην αστυνομία. Ό,τι και να έχει συμβεί που δεν έχουν γίνει και σαφείς οι λόγοι. Και δεν ήταν και Όχι, υπάρχουν λόγοι. Δεν ήταν οργανωτικοί. Ήταν σαν να φοράω εγώ τώρα μια στολή και να σου λέω μεταπιστεύουμε. Έχω εγώ τώρα την τρέλα μου. Έτσι, έχω ακριβώς. Εγώ τις σκέψεις μου. Συγγνώμη, μιλάω τέτοιες λέξεις. Ό,τι θέλεις, αυτό αποκαλείς. Αυτό αποκαλούμε λοιπόν εγώ και έρχομαι και ρυθμίζω τη μεταξύ σας κατάσταση. Και σου λέω, έλα εδώ, πώς θα τι φορά σήμερα αυτά. Ή τι πιστεύεις, έχεις αντίθεση απόψε από μένα. Έλα εδώ. Ακριβώς. Θε να συλλάβει ειδικά εμένα, βλέπω. Να πω κάτι να πω. Πώ εδώ να συλλαμβάνεσαι. Συλλαμβάνεσαι απόψε που λέει και το τραγούδι. Το ωραίο του θέλει Διονυσίου. Σε σένα ειδικά όχι. Σε άλλους ναι. Με το δικό μου τρόπο πάντα έτσι. Κοίταξε να ουσιαστικά νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με το χρονικό. Το γελάμε και το ευτελίζουμε. Με συγχωρείτε για αυτό που κάνω, αλλά ειλικρινά είναι πέρα από είναι τρελό, έτσι από το νου και τη λογική μου. Έχουμε να κάνουμε με το χρονικό ενός προαναγγελθέντος απαράδεκτου γεγονότος, γιατί τα έχουμε σχολιάσει αυτά εδώ στην εκπομπή από την αρχή. Τους λέγαμε ψέκια, τους λέγαμε συνωμοσιολόγους. Τώρα λοιπόν αυτοαποκαλούνται θεματοφύλακες του Συντάγματος. Υπήρχαν τα δείγματα, γι' αυτό μιλάω για το ότι είχε προαναγγελθεί, όταν ο ένας πήγαινε έξω από τα σχολεία και έλεγε δεν βάζω στο παιδί μου μάσκα. Ο άλλος έλεγε δεν υπάρχει κορονοϊός. Ο άλλος έλεγε δεν εμβολιάζομαι. Όλα αυτά μαζί. Ακριβώς. Όλα αυτά μαζί οδηγούν σε αυτές τις καταστάσεις. Αν συσπηρωθούν όμως και αθρηστούν άνθρωποι μαζί, οι οποίοι έχουν τέτοιες απόψεις και υπάρχει χώρος και χρόνος για τέτοιες θέσεις και πράξεις, παιδιά, έχουμε ξεφύγει τελείως. Και κάποιοι προσπαθούν να τα καπηλευτούν αυτά και να φτιάξουν και κόμματα. Τώρα συζητάμε τώρα για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή γίνει με το έτσι θέλω θεματοφύλακες. Εγώ προσωπικά δεν αναγνωρίζω τους θεματοφύλακες. Με το έτσι θέλω πάνε και διαπράττουν κάποια πράγματα που είναι εξωφρενικά. Ο καθένας έχει την άποψή του, όμως δεν μπορεί να παρεμβαίνει στη ζωή του άλλου. Δηλαδή με την ίδια λογική. Είναι αστείο, γελάμε, αλλά είναι σοβαρό γιατί μιλάμε για αρπαγή. Θέλω να ηρεμήσουμε λίγο, να χαλαρώσουμε. Εννοείται ότι παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Προφανώς. Νομίζω ότι και ο απλός και ο κόσμος που παρακολουθεί και ο απλός νους μπορεί να το αντιληφθεί. Και κάποιοι άνθρωποι, αυτό να το τονίσουμε για να έχει το νου του ο κόσμος, προσπαθούν όλο αυτό το ρεύμα να το καπηλευθούν και να φτιάξουν κομματικά ρεύματα, νέα κόμματα. Παναγία μου, τι άλλο θα δούμε.